Ναι, λοιπόν, για πάμε. Πάμε στο Δημήτρη Κερίδη τώρα που μας περιμένει. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι καλησπέρα. Ακούω με πολύ ενδιαφέρον την κουβέντα. Είμαι σίγουρος. Και λίγο ζηλεύω. Και λίγο το ξέρω. Κοίταξε, πρέπει να πω ότι είναι έτοιμα, είναι έτοιμα, αλλά θα ικανοποιηθεί μετά το τέλος της πανδημίας. Πάνω δίμον έτοιμα. Ένα βράδυ, ένα δίδυμο ξανά Παπαγιαννίδη Κερίδη. Από τα παλιά. Από τα παλιά. Αλλά αυτό θα γίνει όταν υπάρξει πανδημία. Θα είσαι και το Χρήσαντο δίπλα, βέβαια. Αλλά θα είσαι εδώ στο τραπέζι. Κάποια στιγμή θα είσαι εδώ στο τραπέζι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Εμείς θα πούμε τώρα συγκεκριμένο θέμα μαζί απόψε που έχει να κάνει με την Τουρκία. Και θέλω λίγο την έτσι, αναλυτική σου ικανότητα και τη διεθνή σου γνώση για το τι γίνεται ακριβώς στην Τουρκία με αφορμή και την τουρκική λίρα η οποία πέφτει. Πιθανώς έρχονται capital controls. Η Τουρκία στο καναβάτσο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την οικονομία της. Και αυτό φέρνει βέβαια μια ευρύτερη αποσταθεροποίηση. Ναι, νομίζω ότι την ώρα που ψάχναμε να βρούμε το goal να βάλουμε στην Τουρκία, η Τουρκία έβαλε το απόλυτο αυτό goal στον εαυτό της. Νομίζω κανένας δεν θα μπορούσε να κάνει τόσο μεγάλη ζημιά στην τουρκική οικονομία όσο η απόφαση του Ερντογάν να αντικαταστήσει τον τρίτο στη σειρά κεντρικό τραπεζίτη εδώ και 1,5 χρόνο, ο οποίος μόλις είχε καταφέρει με τα βίας να κερδίσει μια κάποια αξιοπιστία στις αγορές, είχε αυξήσει τα επιτόκια από το 10 στο 19%, τον αντικατέστησε και έκτοτε η τουρκική οικονομία ζει πολύ δύσκολες στιγμές, με τη λίρα να πέφτει σχεδόν στο χαμηλότερο που έχει βρεθεί ποτέ, στο 8,39 το δολάριο, κοντά στο 10 το ευρώ, και να υπάρχει εκροή βεβαίως συναλλάγματος, ναι, και μεγάλη αναστάτωση, η οποία συνδυάζεται, κύριε Κουβαρά, με μια ευρύτερη εξέλιξη. Έρχεται στη χειρότερη στιγμή αυτή η αναταραχή, διότι η μεγάλη δημοσιονομική επέκταση στην Αμερική ήδη έχει εγκριθεί το 1,93, ναι, θα εγκρίνει ο Biden και νέο πακέτο 2-3 για δημόσιες επενδύσεις. Μιλάμε για κολοσσιαία ποσά, όντως, ναι, που θα πρέπει να μας κάνουν εδώ στην Ευρώπη να προβληματιστούμε. Παρέστηση αυτό. Φέρουν, ναι. Διότι βλέπετε ότι οι δύο κρίσεις της δεκαετίας που μας ήρθαν από αλλού, η κρίση η χρηματοοικονομική το 2010 που μας ήρθε από την Αμερική, η κρίση η πανδημική που μας ήρθε από την Κίνα, αφήνουν την Ευρώπη πίσω από τους ανταγωνιστές της. Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πολύ καλή παρατήρηση. Ναι. Έμεινε πίσω και τότε, διότι η Αμερική ανένυψε πολύ γρήγορα και τώρα, και στα εμβόλια και στα οικονομικά. Λοιπόν, η επέκταση η αμερικανική ρουφάει ρευστότητα από τις αναδυόμενες αγορές. Φαίνεται ότι θα αρχίσουν να αυξάνουν σιγά σιγά τα επιτόκια και άρα οι αναδυόμενες αγορές όπως η Τουρκία, ιδίως η Τουρκία που έχει το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο των τροπικών συναλλαγών και εξαρτάται από τα κεφάλαια των ξένων κεφαλαιούχων να έρθουν να την εμπιστευτούν, ναι, θα κλειδωνιστεί. Και άρα μιλούν πολύ για capital controls, μιλούν πολύ για περαιτέρω διολίσθηση της λίρας. Όλα αυτά βάλουν εναντίον του Ερντογάν. Τώρα τι συνέβη. Τώρα, ναι, τι συνέβη είναι το ένα και τι συνεπάγεται αυτό, κυρίως ό,τι αφορά αυτή την απομόνωση της Τουρκίας των τελευταίων διαστήματος, μια τάση απομονωτισμού σε σχέση με τη Δύση. Και την προβληματική της σχέση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κυρίως και με την Ευρώπη. Αμερικάνους. Ναι. Κυρίως με τους Αμερικάνους. Κυρίως με τους Αμερικάνους, ναι. Ο Ερντογάν προσπαθεί να ενισχύσει τα εσωτερικά του ερίσματα, προχωρώντας σε κινήσεις οι οποίες τον απομονώνουν διεθνώς. Δίνει τις γυναίκες για χάρη των Ισλαμιστών, ναι, αποχωρώντας από τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Δίνει τους Κούρδους για χάρη των υπερεθνικιστών, των γκριζολίκων του ΜΕΧΑΠΕ, προχωρώντας την απαγόρευση του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της Τουρκίας, του δεύτερου μεγαλύτερου της αντιπολίτευσης, που πήρε 5 εκατομμύρια ψήφους στις τελευταίες εκλογές. Μιλάμε για μεγάλο νούμερο, το κουρδικό, φιλοκουρδικό κόμμα, και προκειμένου να ικανοποιήσει τους μικροεπιχειρηματίες, να κρατήσει τα επιτόκια χαμηλά, μιλάει και με την ισλαμιστική βάση, γιατί ξέρετε στο Ισλάμ η τοκοφορία θεωρείται αμαρτία. Ναι. Το κλασικό Ισλάμ, οι τόκοι και ειδικά οι πολλοί τόκοι είναι τοκογλυφία και γι' αυτό έχει επικριθεί στο παρελθόν ότι το Ισλάμ δεν ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη όπως ο Προτεσταντισμός, ναι, και τα λοιπά, και την, ναι, αποταμίευση, τα γνωστά, μην μπούμε σε αυτά. Όλα αυτά κινήσεις εσωτερικής κατανάλωσης τον φέρνουν σε αντίθεση στη χειρότερη στιγμή με τη Δύση, διότι ξέρετε τα ανθρώπινα δικαιώματα
η δημοκρατία, όσο κυνικός και αν είναι κανείς, και μπορεί να πει ότι η Αμερική στο παρελθόν έκανε πολλές εκπτώσεις στην πολιτική της στον υπόλοιπο, ναι, υπόλοιπο κόσμο, σήμερα, σήμερα αποτελούν κεντρικό συστατικό του αφηγήματος Biden. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι το ιδεολογικό περίβλημα της Αμερικής στη σύγκρουσή της, με στην αντιπαράθεση της με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και διότι στην Αμερική, κύριε Κουβαρά, όλοι συμφωνούν. Αριστεροί και δεξιοί, αν σε ένα συμφωνούν, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν στην Αμερική. Είναι μια πολύ διχασμένη κοινωνία, το έχουμε πει και άλλη φορά και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σε ένα πράγμα συμφωνεί το Αμερικανικό κατεστημένο, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί. Να μην επιτρέψουν στην Κίνα να τους αντικαταστήσει. Ως υπερδύναμη. Ναι, ως υπερδύναμη. Και άρα να σου πω, η Δημήτρη, σύγκρουση είναι μεγάλη, ναι, και πιάνει και την Τουρκία σε αυτό. Μία τελευταία, τελευταία ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να δούμε την Τανσού Τσιλέρ ξανά στην κυβέρνηση την τουρκική, μια πολιτικό η οποία προέρχεται από τα κοσμικά κόμματα, να τη δούμε υπουργό του Ερντογάν και μάλιστα εξωτερικών? Το που λένε του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ τότε, ναι, τη δεκαετία βέβαια, του 90, βέβαια, η οποία αφού αποχώρησε από την πολιτική επικρίθηκε σφόδρα και για διαφθορά μέσω του συζύγου της και ούτω καθεξής. Είναι μια αρνητική εξέλιξη για τα ελληνοτουρκικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, του κουβαλάει το βάρος των ημείων, ναι, και της τότε παραλίγων σύγκρουσης. Βέβαια. Είναι ένα άνοιγμα, η Τσιλέρ είναι μια δυτικότροπη, κοσμική, χωρίς μαντήλα, τη βλέπετε, πολύ μοντέρνα, ακόμα και σήμερα, δυτικοσπουδαγμένη, αμερικανοσπουδαγμένη, ένα άνοιγμα προς την Δύση θεωρεί, δεν έχει κανένα πολιτικό βάρος ιδιαίτερο. Θα είναι μια πιο θετική εξέλιξη να κάνουμε την αντίστοιχη αν αναλάβει κάποιο ρόλο ο Ιμπραήμ Καλίν. Αυτός, μάλιστα, θεωρείται ο διπλωματικός σύμβουλος τώρα του Ερντογάν, ο οποίος μετέχει και στις διερευνητικές επαφές. Να ρωτήσω λίγο κάτι, Αντώνη, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Θέλω κάτι να δεν το αφήσω όμως για την επόμενη χρόνο φορά. Ναι. Έχουμε πληροφορηθεί, υποθέτω, ότι δύο εξίσου ασήμαντοι άνθρωποι, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πορευθούν στην Άγκυρα με επίσημο ταξίδι. Αυτό θα είναι χρήσιμο να το συζητήσουμε, μάλιστα, ας πούμε την επόμενη Τρίτη. Λοιπόν, την επόμενη όντως, Δημήτρη μου, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι αδύνατο να το θέσουμε. Το παρακάλεσα τον Καλό βράδυ να το κάνει.